επιστροφή εδώ στο στούντιο τώρα και την Έλενα Λάσκαρη, γιατί η Έλενα έχει αποκλειστικέ πληροφορίε για το πώ θα πετύχουμε, πώ θα γίνει η υποχρεωτική μείωση τη ηλεκτρική ενέργεια κατά 5%, όπω προβλέπει η πρόταση τη Κομισιόν, στις στι ώρε αιχμή. Ωραίε αιχμή, δηλαδή 1 με 4 το μεσημέρι και 8 με 10 δεν αφορά τον καθένα από εμά ξεχωριστά. Δεν θα μα ζητήσει κανένα να κόψουμε yeah, την κατανάλωση κατά 5%. μας, δηλαδή. Δεν αφορά τα νοικοκυριά, διαβεβαιώνουν από την κυβέρνηση. Δεν θα κατέβουν οι διακόπτε στα νοικοκυριά. Θα υπάρχει σύσταση προ τα νοικοκυριά για εξοικονόμηση ενέργεια και περιορισμό τη κατανάλωση. Αλλά και, και σε αυτή, αυτή θα την κατεύθυνση. Πλάι, πλάι με τι επιδοτήσει. Ακριβώ ή απλά ή με τι επιδοτήσει. Θα υπάρχει το νέο μοντέλο επιδοτήσεων, όπου όσο λιγότερο καταναλώνει, τόσο μεγαλύτερη mm -hmm. επιδότηση θα έχει από τον ερχόμενο Οκτώβριο λοιπόν θα κόψουν. Από το καλοκαίρι έχει προβλέψει από τον Ιούνιο το Υπουργείο Ενέργειας και ο Αδημία και έχουν φτιάξει μια πλατφόρμα, έναν μηχανισμό απόκρισης ζήτησης, όπως mm. ονομάζεται χαρακτηριστικά. Δηλαδή. Σε αυτή την πλατφόρμα οι ενεργοβόρες βιομηχανίες, οι μεγάλοι καταναλωτές, θα δίνουν τι προσφορέ του για να κάνουν εξοικονόμηση ενέργειας η ίδιας. Εκ των προτέρων, Εκ δηλαδή. των προτέρων, με ένα κίνητρο, με μία αποζημίωση. Αυτό ακριβώ είναι το ελληνικό σχέδιο. Μέσα από τι μεγάλε βιομηχανίε τη ενεργοβόρε να πετύχουμε αυτή την περιβόητη εξοικονόμηση. Υπάρχει βεβαίω και το δημόσιο που θα πρέπει να κάνει του στόχου που έχουν προαναγγείλει οι αρμόδιοι υπουργοί και να μην μένουν στα χαρτιά. Μάλιστα. Ε, δεν κινδυνεύουμε με δελτίο δηλαδή. Ο κύριο Κρέκα τον άκουγα ξανά σήμερα να λέει ότι έχουμε κάνει τα πάντα για να μην υπάρχει δελτίο στην ενέργεια. Mm. Βέβαια, πρόσθεσε ότι όταν έχει έναν πόλεμο σε εξέλιξη, Οπότε δεν μπορεί να ξέρει τι θα συμβεί. Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Έλα. Να περιμένουμε να δούμε πώ όλα αυτά θα υλοποιηθούν στην πράξη.